Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω βέβαια, όπως πάντα στην εκπομπή μέσα σε όλα, τον Γιώργο το Ματσάγκο, το φίλο μου. Καλησπέρα Μαρινάκη μου, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Να έχουμε μια χρονιά. Καλή χρονιά. Καλύτερη. Μαζί. Καλύτερη σίγουρα, σίγουρα καλύτερη. Από την προηγούμενη. Χειρότερη δεν γίνεται νομίζω. Ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά δύσκολη. Ναι. Αρκετά δύσκολη. Μάλλον θα έλεγα όλη η σειρά των ετών που προηγούνται. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ήταν η πιο δύσκολη. Είναι το κάθε πέρσι, αυτό που λέγαμε, θυμάσαι ναι. Και καλύτερα, νομίζω ότι κάθε πέρσι και χειρότερα. Και ας ελπίσουμε να είναι αληθινό αυτό πλέον από εδώ και μπρος, έτσι ώστε να λέμε κάθε φέτος και καλύτερα. Μπράβο. Και αυτό θα ισχύει σίγουρα και για το 2015, που όπως είπαμε, εκεί κάπου περιμένουμε και το τέλος της κρίσης που μας ταλανίζει όλους μας, όλο τον κόσμο. Να ελπίσουμε ότι το 2014 θα είναι καλύτερα από το 2013, που είναι, θέλω τα να πράγματα είναι, θέλω ότι να θα είναι. Είναι. Και άμα θέλω ότι θα να γίνει, θα γίνει, δεν λέμε. Αυτό και δεν εμείς θα ξεκινήσουμε, όπως είπες, να πούμε σήμερα τον πρώτο μήνα του 2014, να δούμε πώς θα είναι αυτός ο Γενάρης. Να πάρουμε μια γεύση από τα άστρα του Ιανουαρίου. Και να πούμε, ξεκινώντας, ότι το 2014 κάνει ποδαρικό με μια νέα σελήνη στον εγώ καιρο. Στα χνάρια δηλαδή, αυτό που θα λέγαμε, του ουρανού και του Πλούτονα, οι οποίοι σχηματίζουν ένα τετράγωνο μεταξύ τους, όπως πολλοί θα γνωρίζετε. Και ένα τετράγωνο το οποίο φέρνει πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Το στοιχείο της ανάγκης για περισσότερη ανθρωπιά γίνεται πολύ πιο έντονο αυτές εδώ τις πρώτες μέρες του 2014. Την πρωτοχρονιά, εκτός από τη Νέα Σελήνη, έχουμε και τη σύνοδο Ήλιου Πλούτονα, που τονίζει γεγονότα και καταστάσεις. Τώρα, πάρτε χαρτί και μολύβι, γιατί θα σας δώσω αρκετές ημερομηνίες έτσι ώστε να τις σημειώσετε. Στις 3 του Γενάρη ο ήλιος σχηματίζει ένα τετράγωνο με τον Άρη και ο Ερμής αντίθεση με τον Δία, είναι κάποιες όψεις που φέρνουν και λίγες εντάσεις. Στις 5 του Ιανουαρίου η αντίθεση ήλιου-Δία θα μπορούσε να μας κάνει και λίγο υπερβολικά αισιόδοξους έτσι ώστε να πέσουμε σε λάθη. Καλύτερα να αποφύγουμε εκείνη την ημέρα άκερους ενθουσιασμούς. Ο Ερμής σε εξάγωνο με τον Κρόνο στις 6 του μήνα και σε σύνοδο με την Αφροδίτη στις 8 είναι πολύ καλός για διαπραγματεύσεις και για νέες επιχειρήσεις. Ο Άρης στις 9 του μήνα σχηματίζει ένα περίεργο τετράγωνο με τον Δία, εντείνοντας τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στις ανθρώπινες σχέσεις. Περνώντας τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ο Ήλιος και η Αφροδίτη στις 11 του μήνα σχηματίζουν εξάγωνο με τον Κρόνο, μια καλή όψη, η οποία προσδίδει μακροζωία στις νέες σχέσεις που θα γεννηθούν εκείνη την περίοδο. Την ίδια μέρα, στις 11 δηλαδή, ο Ερμής περνά στο ζώδιο του Υδροχώου, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου το τέλος του μήνα, και το διάστημα αυτό, τόσο η εφευρετικότητα, θα είναι τονισμένη και θα συμβάλλει στην εξέβρεση λύσεων. Η πρώτη Πανσέλινος τώρα για το 2014 σχηματίζεται στις 16 Ιανουαρίου στο ζώδιο του Καρκίνου και αναδεικνύει θέματα που σχετίζονται και πάλι με το φλέγον θέμα, το ζήτημα των ακινήτων. Περνώντας στο τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη, ξεχωρίζουμε με την είσοδο του ήλιου πλέον στο ζώδιο του Υδροχώου, όπου ενεργοποιούνται οι τομείς της φιλίας και των κοινωνικών επαφών. Σημαντικοί σύμμαχοι έρχονται σε βοήθεια εκείνη την περίοδο. Σε αυτό βοηθά και το αστρικό τρίγωνο ανάμεσα στον Άρη και στον Ερμή, που γίνεται στις 24 Ιανουαρίου. Στις 25 όμως, μια μέρα μετά, έχουμε το τετράγωνο Ερμή Κρόνου, όπου χρειάζεται σύνεση στις μετακινήσεις αλλά και στη συμπεριφορά. Τώρα, η δεύτερη νέα σελήνη, έχουμε δύο νέες σελήνες, να το πούμε έτσι, μέσα στο Γενάρη. Η πρώτη γίνεται την πρώτη του μήνα και η δεύτερη γίνεται την τελευταία του μήνα, στις 30 του μήνα, την πρώτη τελευταία του μήνα. Στον υδροχό γίνεται η δεύτερη νέα σελήνη και με τη θετική συμμετοχή του ουρανού, ο οποίος τυχαίνει να είναι και κυβερνήτης του ζωδίου του υδροχώου. Τι γίνεται τότε? Νέα επιτεύγματα πιστεύω ότι αναμένονται στον χώρο των επιστημών, πιθανότητα και της ιατρικής, ενώ το νέο φεγγάρι ευνοεί ξεκινήματα για τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς. Ο Γενάρης τέλος ρίχνει αυλαία με την αντίθεση Δία Πλούτονα στις 31 του μήνα, μια αρκετά δύσκολη όψη, η οποία θα μπορούσε να φέρει εντάσεις και σε πολιτικό επίπεδο.
Την ίδια μέρα, στις 31 του μήνα, η Αφροδίτη επιτέλους επιστρέφει σε ορθή πορεία και βάζει τέλος σε συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα, ενώ και ο Ερμής, ο οποίος θα περάσει στους Ιχθύς, θα ενισχύσει από τη νέα του θέση την έκτη αίσθηση, θα έλεγα, για όλους μας, μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου που θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο ζώδιο, στους Ιχθύς δηλαδή. Πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τα 12 ζώδια και τι θα μας φέρει ο Γενάρης στον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Ξεκινάμε φυσικά με τους κρύους. Κρύοι, το 2014 έρχεται για να επουλώσει τις πληγές που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και για να σας παρασύρει σε νέες περιπέτειες, σε νέα πάθη, ίσως και σε νέα λάθη, μέσα σε ποτάμια αγάπης και έρωτα αυτή τη φορά. Η νέα σελήνη στον εγώ καιρό γίνεται μέσα στον τομέα της εργασίας σας, στο μεσουράνημα δηλαδή του οροσκοπίου σας, και ίσως να σας φέρει αντιμέτωπους με ένα δίλημα, ίσως και να είναι και ένα ευχάριστο δίλημα, μέσα στον εργασιακό σας χώρο. Η Αφροδίτη, στο ίδιο ζωδιακό περιβάλλον, στον εγώ καιρό δηλαδή, και μάλιστα ανάδρομη, προειδεάζει για έναν απρόσμενο έρωτα μέσα από το χώρο της δουλειάς σας. Μάλιστα, ίσως να είναι ένας έρωτας με αυτό που λέμε on-off, να πηγαίνει και να έρχεται, και τώρα με την ανάδρομη Αφροδίτη να επιστρέφει ξανά στη ζωή σας. Εστιάστε όμως εσείς την προσοχή σας στα μακροπρόθεσμα σχέδιά σας, που υπόσχονται πολλά για τον μέλλον της ζωής σας. Ο τομέας της φιλίας και των κοινωνικών σχέσεων δέχεται την εύνοια του Ερμή από τις 11 του μήνα μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου και θα καταφέρετε να ολοκληρώσετε με επιτυχία μακροπρόθεσμα σχέδια που θέλουν τόλμη, αυτοέλεγχο αλλά και πρωτοβουλία. Η καθημερινότητα πιστεύω ότι θα σας προσφέρει αρκετά μεγάλες χαρές κρύη, καθώς η αγάπη αποκτά μια άλλη διάσταση για σας και είναι καιρός πλέον να ακολουθήσετε πολλά από τα όνειρά σας. Γύρω στις 11 μάλιστα του Γενάρη, με τις εξαίσιες όψεις μεταξύ της Αφροδίτης, του Ήλιου και του Κρόνου, κάτι καινούριο θα υπάρξει και στα επαγγελματικά σας. Τα οικονομικά σας σταδιακά βελτιώνονται και σταθεροποιούνται. Και φτάνουμε στην πρώτη πανσέλινο της χρονιάς. Σχηματίζεται στις 16 του Γενάρη, στο ανταγωνιστικό θα έλεγα με το δικό σας ζώδιο του καρκίνου, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει παροδικά κάποιες εξελίξεις στο σπίτι και στην οικογένεια που απαιτούν από εσάς ψυχραιμία και εγκράτεια. Εκείνη την περίοδο, την περίοδο της πανσελίνου στις 16 του μηνός, θα συνιστούσαν να περιορίσετε την παρορμητική τάση του ζωδίου σας για να την παραθέσει απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι και ο Άρης, ο δικός σας πλανήτης, θα βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση στο ζυγό και θα συνιστούσα να μην ρίξετε λάδι στη φωτιά από τη στιγμή που θα σας προκαλέσουν. Γιατί θα σας προκαλέσουν εκεί γύρω στις 16. Τώρα, τελειώνοντας, η νέα σελήνη, η δεύτερη νέα σελήνη, γίνεται στο αρμονικό με το δικό σας ζώδιο του υδροχώου στις 30 του μήνα. Είναι πλούσια σε ικανοποιήσεις τόσο στην αισθηματική σας ζωή όσο και στα επαγγελματικά σας. Οι φιλίες θα έρθουν σε πρώτο πλάνο και θα σας παρέχουν σημαντικές ενισχύσεις και σε συνεισφορές. Έχετε την απαραίτητη δύναμη αλλά και την ενέργεια ώστε να επιβάλλετε την αυτονομία και τις ιδέες σας. Η οικονομική άνοδος που κυνηγάτε εδώ και αρκετό καιρό φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να πραγματοποιείται. Όμως, την επόμενη μέρα, στις 31 του μήνα, καθώς έχουμε μία αντίθεση ανάμεσα στον Δία και στον Πλούτονα, θα πρέπει να συνεχίσετε να ακολουθείτε μία συντηρητική πολιτική στα οικονομικά σας. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ξεκινώντας Ταύρη, η πρωτοχρονιά του 2014 αναδεικνύει με εντυπωσιακούς, θα έλεγα μάλιστα, τρόπους τις προοπτικές που υπάρχουν για μια οριστική τακτοποίηση όλων των υποθέσεων που σας καίνε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Δίας ευνοεί την επικοινωνία με τους άλλους και σε συνδυασμό με τη νέα σελήνη, η οποία γίνεται στο πολύ φιλικό με το δικό σας ζώδιο του εγώ καιρο, αλλά και με μια πληθώρα πλανητών στην ίδια γωνία του οροσκοπίου σας, είναι πολύ πιθανόν για σας να έρθουν καινούργιες νοημίες μέσα από το κοινωνικό περιβάλλον, και μάλιστα η Αφροδίτη θα μπορούσε να σας φέρει είτε έναν έρωτα από το παρελθόν, είτε ένα καινούριο έρωτα που θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σας. Τώρα, προχωρώντας ο Γενάρης, ο Ερμής περνά στο ανταγωνιστικό ζώδιο του υδροχώου στις 11 του μήνα και σας καθιστάω λίγο τι ευαίσθητους και ενίοτε και λίγο ανασφαλείς. Ίσως νιώσετε την ανάγκη να διακόψετε μια σημαντική σχέση, διαπιστώνοντας ότι η απόσταση που έχει δημιουργηθεί δεν μπορεί να κλείσει εύκολα. Ωστόσο, δεν ενδείκνεται και να πάρετε και πολύ βιαστικές αποφάσεις λόγω χρόνου.
με τις θαυμάσιες όψεις της δικής σας Αφροδίτης, με τον Ήλιο και τον Κρόνο, στις 11 του μήνα, οι ελεύθεροι θα κάνετε μια νέα γνωριμία, από την οποία δεν θα λείψουν οι εντάσεις και η ζήλια. Μια αισθηματική κατάσταση από το παρελθόν φαίνεται ότι σας ξαναχτυπά την πόρτα, εκεί την ίδια μέρα περίπου, στις 11. Τώρα, η πρώτη πανσέλινος της χρονιάς γίνεται στις 16 του Γενάρη σε ένα φιλικό ζώδιο με το δικό σας, το ζώδιο του καρκίνου, και εγγενιάζει μια περίοδο έντονης δραστηριότητας. Συζητήσεις, μετακινήσεις, μικρά ταξιδάκια και επαφές θα βρίσκονται στην ατζέντα, στην ημερησία διάταξη, θα έλεγα, των ημερών εκεί γύρω στα μέσα του μήνα. Αν αξιοποιήσετε τη δημιουργικότητα την οποία θα έχετε εκείνη την περίοδο, πιστεύετε ότι θα καταφέρετε θαύματα. Η επίσκεψη τώρα του ήλιου στον υδροχό από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου ενεργοποιεί και τον τομέα της καριέρας σας. Η διέλευση αυτή θα σας φέρει νέες ευκαιρίες για πρόοδο και επικράτηση απέναντι στους ανταγωνιστές σας. Τέλος, η καριέρα και πάλι θα σας απασχολήσει με τη νέα σελήνη που σχηματίζεται στις 30 του μήνα στο μεσουράνιμο του οροσκοπίου σας. Οι κινήσεις που έχετε κάνει θα σας δώσουν ηθικές αλλά και υλικές ικανοποιήσεις. Επίσης, είναι η κατάλληλη στιγμή, πιστεύω, και γύρω στις 30 να ζητήσετε μια προαγωγή. Το ίδιο θετικές είναι και οι ενδείξεις για την αισθηματική σας ζωή προς το τέλος του Γενάρη, ακόμα και για μια καινούργια γνωριμία, αν δεν έχει έρθει μέχρι τότε, που μπορεί να σας φέρει ακόμα και στα σκαλιά της Εκκλησίας λίγο αργότερο. Αποφύγετε ωστόσο τις υπερβολές στις σχέσεις σας, όπως είπαμε, ο μήνας τελειώνει με μια δύσκολη όψη Δία Πλούτωνα, εκεί στις 31 του μήνα και εσείς μην παίρνετε ρίσκο. Και πάμε να δούμε τους διδύμους. Δίδυμοι, το 2014 είναι αλήθεια ότι κάνει την είσοδό του με έντονες και δυναμικές διαθέσεις για σας. Ο επεκτατικός Δίας βρίσκεται στον τομέα του χρήματος και η ερωτική Αφροδίτη στο χώρο του σεξ. Οπότε αναμένονται γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, καλύτερες ημέρες για τον αστερισμό σας σε γενικότερο επίπεδο. Η διέλευση μάλιστα της ανάδρομης Αφροδίτης από τον τομέα της σεξουαλικότητας αλλάζει προς το καλύτερο το σκηνικό στις σχέσεις σας γενικότερα, διευκολύνοντας τις επαφές και τις συναντήσεις με πρόσωπα από το παρελθόν που συνεχίζουν ή που δεν έπαψαν τελικά ποτέ να σας ενδιαφέρουν ερωτικά. Παράλληλα, μέσα από καινούριες γνωριμίες θα αναθεωρήσετε πολλά στην ερωτική και την κοινωνική ζωή σας. Θα λέγει κανείς ότι οι πλανήτες σας έχουν βάλει στην πρίζα αυτή την πρώτη περίοδο του Γενάρη. Τώρα, μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο, ο Ερμής από τις 11 του μήνα, ο δικός σας πλανήτης, ο κυβερνήτης, ο Ερμής, περνά στον τομέα της χαράς και της αισιοδοξίας στον υδροχό και σας οθεί σε αλλαγές που θα σας αναζωογονήσουν πολύ. Από τον τρόπο που θα ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας θα εξαρτηθεί φυσικά και η πρόοδός σας. Είναι σκόπιμο να καταβάλλετε προσπάθειες χωρίς να αγκομαχάτε. Ένα επαγγελματικό ταξίδι μάλιστα πιστεύω ότι θα σας ξεκουράσει εκείνη την περίοδο και θα σας ανανεώσει και ψυχικά. Η τύχη θα είναι γενικότερα με το μέρος σας. Τα οικονομικά σας βέβαια χρειάζονται κάποια προσοχή εκεί με την πρώτη πανσέλινο της χρονιάς που γίνεται στον τομέα των χρημάτων σας, στο ζώδιο δηλαδή του καρκίνου, και σας φαίνει αντιμέτωπος μάλλον με κάποια απρόβλεπτα έξοδα, αλλά ίσως και με κάποιες οικονομικές προκλήσεις. Είναι πιθανό να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στα οικονομικά σας, οι οποίες όμως θα είναι παροδικές. Τώρα, ευτυχώς για εσάς, από τις 20 Γενάρη μέχρι τις 18 Φλεβάρι, ο ήλιος θα βρίσκεται στο αρμονικό με το δικό σας ζώδιο του υδροχώου και θα σας προσφέρει πολλές ευκαιρίες να κάνετε νέες γνωριμίες, να κάνετε ευχάριστα ταξίδια και να πραγματοποιήσετε αρκετά από τα όνειρα που βρίσκονται στη λίστα των επιθυμιών σας. Τέλος, η δεύτερη νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 30 Ιανουαρίου γίνεται στο φιλικό ζώδιο του υδροχώου και σηματοδοτεί για σας το ξεκίνημα μιας πάρα πολύ ξεχωριστής, θα έλεγα, περιόδου. Ανατέλει ένα νέο διάστημα προς το τέλος του μήνα εκεί, πλούσιο σε επαγγελματικές ευκαιρίες που θα έχουν σαν αποτέλεσμα και νέες προοπτικές. Το ίδιο θα συμβεί και στα αισθηματικά σας, όπου θα προκύψουν και νέες γνωριμίες. Ωστόσο, εκεί γύρω στις 31, όπως είπαμε, την τελευταία μέρα του μήνα, είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί και εσείς ακόμα, εκεί με την αντίθεση Δία Πλούτωνα, αυτή η αντίθεση εσάς αφορά στα οικονομικά σας, καθώς ο Δίας βρίσκεται στον τομέα των οικονομικών σας και θα πρέπει να προσέξετε λίγο τα έξοδά σας. Και πάμε να δούμε τους καρκίνους. Καρκίνοι, καταρχάς ο Δίας στο ζώδιό σας και η νέα σελήνη στον τομέα των σχέσεών σας την πρωτοχρονιά
πίστευα ότι καθιστούν το 2014 καταρχάς δική σας υπόθεση, θα έλεγα. Ο πρώτος μήνας της νέας χρονιάς σας παρακινεί για μια καινούργια αρχή και αναβάθμιση των προσωπικών σας σχέσεων. Ο Ήλιος και ο Πλούτωνας σε σύνοδο απέναντί σας στον τομέα των προσωπικών σχέσεών σας σας σωθούν να αναζητήσετε νέες αξίες και να βρείτε νέους ορίζοντες στον τομέα σχέσεων και συνεργασιών, ακόμα και να συνάψετε νέες σχέσεις. Με την ανάδρομη Αφροδίτη απέναντί σας όλα δείχνουν ότι ένα πρόσωπο από το παρελθόν επιστρέφει και σας ταράζει με ευχάριστους τρόπους. Ταξίδια, πάθη, έρωτες και παιχνίδια πρωτοστατούν λοιπόν στις 10 πρώτες μέρες του μήνα. Λίγο αργότερα, τα εμπόδια που θα συναντήσετε εκεί γύρω στις 9 με την πλανητική κόντρα ανάμεσα στον Άρη και στο Δία ίσως να σας φανούν λίγο βαριά και ίσως και να κλονίσουν και λίγο, αλλά όμως παροδικά, την αυτοπεποίθησή σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα τελικά δεν μας χαρίζεται και πρέπει να πολεμήσουμε για όλα σας θέλουμε να κατακτήσουμε. Η πρώτη πανσέλινος τώρα της χρονιάς πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο στις 16 του Γενάρη και σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίοδου κατά την οποία θα κληθείτε να κάνετε επιλογές και να πάρετε σημαντικές αποφάσεις τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στις προσωπικές σας σχέσεις, καθώς είναι πια σαφές ότι τα άτομα που συναναστρέφετε έχουν ένα μερίδιο ευθύνης στις επιτυχίες ή στις αποτυχίες σας. Ίσως είναι κατάλληλη στιγμή για να αξιολογήσετε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες. Τέλος, μια πολύ ευχάριστη περίοδος ξεκινά για εσάς, καθώς η νέα σελήνη, που πραγματοποιείται η δεύτερη νέα σελήνη, στις 30 του μήνα στον υδροχό σας, δίνει την ευκαιρία να κάνετε σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της ζωής σας, που θα σας τονώσουν την αυτοπεποίθηση αλλά και την αισιοδοξία σας. Οι σχέσεις με το οικογενειακό περιβάλλον θα βελτιωθούν αρκετά, ενώ παράλληλα ο επαγγελματικός τομέας θα σας προσφέρει χαρές αλλά και ικανοποίησεις. Τέλος, είναι η κατάλληλη στιγμή για να βάλετε σε τάξη και τα οικονομικά σας, να καλύψετε κάποιες υποχρεώσεις που αφήσατε να γιγαντωθούν και γύρω στις 31 του μήνα, με το κλείσιμο του μήνα, με την αντίθεση ανάμεσα στο Δία που έχετε στο ζώδιο σας και τον Πλούτωνα, προσέξτε λίγο τις αντιδράσεις σας από τη στιγμή που κάποιοι σας προκαλέσουν με τη συμπεριφορά τους. Και πάμε να δούμε τους Λέοντες. Θα σας έλεγα να ανοίξετε σαμπάνιες, αλλά βέβαια κοστίζουν. Μ' αρέσει που γελάει δίπλα μου η Μαρίνα. Ωστόσο, ναι, είναι χρονιά σας, Λεοντάρια, ανοίξτε σαμπάνιες για να υποδεχτείτε την τύχη που όσο νούπο χτυπάει την πόρτα σας. Το 2014 θα είναι λοιπόν η χρονιά σας, αφού σε λίγους μήνες και πιο συγκεκριμένα στις 16 Ιουλίου θα μου πείτε έχουμε ακόμα. Ο τυχερός πλανήτης Δίας επισκέπτεται το ζώδιό σας μετά από 12 ολόκληρα χρόνια. Έχετε αυτό που λέμε επιστροφή του Δία. Είμαι ίσως από τις πιο τυχερές όψεις. Χαμογελάστε λοιπόν, αφού ανήκετε στους πιο τυχερούς του ζωδιακού. Μέσα στις πρώτες τώρα μέρες του Γενάρη, οι καθημερινοί ρυθμοί σας θα γίνουν πολύ πιο έντονοι και ίσως να βλέπετε και κάποια πράγματα να καθυστερούν, όμως δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Καθώς η Αφροδίτη θα κινείται ανάδρομη μέσα στον έκτο ηλιακό σας οίκο, είναι πιθανόν ο φτερωτός θεός ο έρωτας να σας πετύχει με τα βέλη του, ιδιαίτερα μέσα στο εργασιακό περιβάλλον σας. Από τις 11 Γενάρη τώρα, με την είσοδο του Ερμή στον υδροχό, ενεργοποιείται έντονα ο τομέας των σχέσεών σας. Πολλοί από εσάς θα ζήσετε ένα κρυφό πάθος, μια απογορευμένη σχέση ή την αναβίωση μιας παλιάς σχέσης, καθώς η Αφροδίτη θα συνεχίσει να είναι ανάδρομη. Οι νέες γνωριμίες όμως, οι ευχάριστες κοινωνικές επαφές, οι διασκεδάσεις και ο έρωτας δημιουργούν ένα μεθυστικό κοκτέιλ. Για ορισμένους από εσάς, το διάστημα γύρω στις 11 του μηνός προσφέρει πάρα πολύ ευχάριστες εκπλήξεις. Τώρα, στα μέσα του μήνας συνιστά χαλάρωση και ξεκούραση, ίσως μετά από την κρεπάλη που, όπως είπαμε, έρχεται στις 11. Στα μέσα του λοιπόν ο μήνας έχει την Πανσέλινο στις 16 του μήνα, στο 12ο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας. Είναι ό,τι πρέπει έτσι ώστε να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε μετά από έντονη δραστηριότητα. Επίσης, να πούμε ότι το πέρασμα του ήλιου στο πολικό ζώδιο του υδροχού από τις 20 Γενάρη και μέχρι τις 18 Φλεβάρι ευνοεί ιδιαίτερα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Η περίοδος αυτή προσφέρεται για να ασχοληθείτε περισσότερο με το σύντροφο της ζωής σας ή με τους συνεργάτες σας. Και τέλος, η νέα σελήνη, η οποία σχηματίζεται στον πολικό υδροχό, που για σας σημαίνει τον τομέα των σχέσεων πάντα, στις 30 του μήνα γίνεται αυτή η δεύτερη νέα σελήνη, θα σας δώσει την ευκαιρία να συνάψετε πιθανότατα μια σχέση
είτε αισθηματική, είτε επαγγελματική, που θα αλλάξει ίσως τη ζωή σας για πάντα. Λίγη προσοχή χρειάζεται εκεί προς το τέλος του μήνα, όπως είπαμε, με αυτή την αντίθεση ανάμεσα στον Δία και στον Πλούτονα. Ωστόσο, από τις 20, γύρω στις 29 Ιανουαρίου, πριν από τις 31, να πούμε ότι το εξάγωνο του δικού σας κυβερνήτη, του Ήλιου, με τον Ουρανό, θα φέρει και νέα όθηση στην καριέρα σας. Ναι, μεν, πείτε ναι, αλλά προσεκτικά, αφού αναλύσετε όλους τους παράγοντες. Και πάμε να δούμε τους και τις Παρθένους. Παρθένοι, μετά από ένα διάστημα στασιμότητας, θα έλεγα, μπαίνετε σε μια πολύ πιο τυχερή περίοδο. Με τόλμη και απαράμιλη γοητεία, περνάτε το κατόφλι του 2014. Είναι σελήνη στο ζώδιο του εγώκερο και τον τομέα της αγάπης και της δημιουργίας για σας. Σας προτρέπει να μοιραστείτε όμορφα συναισθήματα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ο Δίας υπόσχεται τις καλύτερες εξελίξεις για τις φιλικές σχέσεις σας, με φυσικό επακόλουθο και την αύξηση των θαυμαστών σας. Η ασφάλεια που σας παρέχει η επιτυχία σας ηρεμεί και σας ενθουσιάζει. Μοναδικός ίσως κίνδυνος είναι οι παθιασμένες ερωτικές αναζητήσεις, πράγμα σπάνιο για σας, που είναι καλό να αποφύγετε αν είστε ήδη δεσμευμένοι, ακόμα και όταν ο πειρασμός καραδοκεί. Τώρα, η πλανητική αρμονία μεταξύ του Ήλιου, της Αφροδίτης και του Κρόνου, που κυριαρχεί στον ουρανό εκεί γύρω στις 11 Ιανουαρίου, θα φέρει την σταθερότητα που ζητάτε και επιθυμείτε είτε στην επαγγελματική είτε στην αισθηματική σας ζωή. Η πρώτη πανσέλινος της χρονιάς που πραγματοποιείται στις 16 Ιανουαρίου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για σας. Γίνεται σε ένα πάρα πολύ φιλικό ζώδιο, στο ζώδιο του καρκίνου, και αναμένεται να συμβάλλει σε καταστάσεις που θα βοηθήσουν έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τους οποίους αγωνίζεστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γεγονός αυτό φυσικά θα επηρεάσει θετικά και τον ψυχισμό σας, ενώ μια νέα πρόταση επαγγελματικής μορφής θα σας ενθουσιάσει από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου με το πέρασμα του Ήλιου στον Υδροχό. Τέλος, η νέα σελήνη που σχηματίζεται στον Υδροχό στις 30 του μήνα, η δεύτερη νέα σελήνη, σηματοδοτεί μια εξαιρετική περίοδο για σας για να κάνετε αλλαγές στην καθημερινότητά σας που θα έχουν ευεργετικές συνέπειες στη γενικότερη ευημερία σας. Η απαλλαγή από κακές συνήθειες είναι ό,τι πρέπει για εκείνη την εποχή, ενώ επιπλέον το εξάγωνο που θα σχηματίζει ο Ήλιος με τον Ουρανό στις 29 του μήνα σας ανοίγει το δρόμο για μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες που θα συνοδεύονται και από σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Μην διστάσετε να αναλάβετε περισσότερα καθήκοντα που θα σας δοθούν, ακόμα και αν σας φαίνονται δύσκολα, και να διευρύνετε τους ορίζοντά σας μέσα από νέες επαφές, ακόμα και με ξένους ή με ξένες χώρες. Στις 31 Γενάρη, όπως είπαμε, την τελευταία μέρα, μην δίνετε λαβές για σχόλια, κουτσομπολιά και τέτοια πανέμορφα πράγματα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τους ζυγούς. Παρόλο που η νέα σελήνη στον εγώκερο δεν είναι σε ευνοϊκή έτσι, θέση με το δικό σας αστερισμό, και ίσως να υπάρξουν και κάποιες ανατροπές στα σχέδιά σας μέσα στην πρωτοχρονιά και τις επόμενες πρώτες μέρες του 2014, μη μου στεναχωριέστε, γιατί τίποτα δεν πρόκειται να σας χαλάσει πραγματικά τη διάθεση. Η δική σας Αφροδίτη, αν και ανάδρομη, βρίσκεται στην ιδανική θέση στον εγώκερο για να σας προσφέρει πολύ ευχαριστές στιγμές με την οικογένεια, με φίλους, με γνωστούς, αλλά και με τον σύντροφό σας. Ενώ την ίδια ώρα το σύμπαν υπόσχεται να πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σας, γη. Αν σκέφτεστε να ταξιδέψετε, φροντίστε να τακτοποιήσετε όλες τις λεπτομέρειες της διαμονής σας. Αρκετά θετική αναμένεται για τον αστερισμό σας και η περίοδος που ακολουθεί μετά τις 10, καθώς από τις 11 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ο Ερμής θα περάσει στον 5ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, στο κομμάτι του έρωτα παρακαλώ. Και από τη θέση αυτή, πέρα από τα ερωτικά σας, θα βοηθήσει πολύ τη δημιουργικότητα, την επικοινωνιακή δυνότητά σας, και θα μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να προωθήσετε πολλά από τα σχέδιά σας. Παράλληλα, η αισθηματική ζωή φυσικά θα σας προσφέρει απολαύσεις με τις θαυμάσιες όψεις της δικής σας Αφροδίτης με τον Ήλιο και τον Κρόνο που γίνονται στις 11 του μήνα. Τώρα, καθώς η πρώτη πανσέλινος της χρονιάς γίνεται στις 16 του μήνα στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, στον καρκίνο δηλαδή, τονίζεται η ανάγκη σας να κατακτήσετε στόχους, να αποκτήσετε φήμη αλλά και αναγνώριση. Έτσι είναι πολύ πιθανόν να πειραματιστείτε κάνοντας αλλαγές που αναμένεται να αποδειχθούν τελικά πάρα πολύ προσοδοφόρες. Η καλή όψη του Κρόνου με το φαινόμενο θα φέρει σταθερότητα στα επαγγελματικά σας, ίσως και μια νέα δουλειά, και θα δημιουργήσει νέες βάσεις στις οικονομικές προσδοκίες σας. Επίσης,
με τη βοήθεια του ήλιου, που θα βρεθεί στο συμβατό ζώδιο του υδροχώου από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, παρακαλώ, θα μπορέσετε να αναδείξετε τα ταλέντα σας και να κερδίσετε σημαντικές μάχες μέσα στο πεδίο της εργασίας σας. Τέλος, η νέα σελήνη, η δεύτερη νέα σελήνη που πραγματοποιείται στις 30 του μήνα και πάλι στον 5ο οικοτελειακό οροσκοπείο σας, πρόκειται να βγάλει στην επιφάνεια όλη τη δημιουργικότητά σας. Έτσι θα φαίνεστε και θα είστε περισσότερο χαρισματικοί στους άλλους, με αποτέλεσμα να αξιοποιήσετε ακόμα καλύτερα τα ταλέντα σας. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο, είναι η κατάλληλη στιγμή εκεί προς το τέλος του μήνα για να επικοινωνήσετε με ανθρώπους, ακόμα και από το εξωτερικό, που θα σας βοηθήσουν, θα σας φέρουν σε επαφή με όλους όσους χρειάζεστε, έτσι ώστε να πάρετε πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Βρείτε χρόνο να αφιερώσετε βέβαια στο σύντροφό σας ή στα παιδιά σας, ώστε να καλύψετε και τις συναισθηματικές σας ανάγκες και να ανανεωθείτε. Τέλος, στις 31 Ιανουαρίου, με την αντίθεση Δία Πλούτων εκείνη την ημέρα, αποφύγετε την ανάληψη οικονομικού ρίσκου στην εργασία σας. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, υποδέχεστε τον καινούριο χρόνο με κάθε μεγαλοπρέπεια, θα έλεγα, και βρισκόμαστε στο μέσο της κρίσης, μάλλον θα έλεγα προς το τέλος της κρίσης. Έστω και αν κάτι τέτοιο λοιπόν προϋποθέτει σημαντικά έξοδα, εσείς μπαίνετε μεγαλοπρεπώς στο 14. Δεν είναι τυχαίο ότι λάμπετε, αφού ο ήλιος την πρώτη του χρόνου βρίσκεται σε σύνοδο με τον κυβερνήτη πλανήτη σας, τον Πλούτονα. Επιπλέον, με τη νέα σελήνη στον τομέα της επικοινωνίας, οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές που έχετε αποκτήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σας παροτρύνουν σε πολυτελείς διασκεδάσεις που κοστίζουν ίσως και κάτι παραπάνω. Προτού λοιπόν αποφασίσετε να τους ακολουθήσετε, σκεφτείτε και λίγο τον προϋπολογισμό σας. Οι σπατάλες φέρνουν οικονομικούς πονοκεφάλους, τους οποίους μπορείτε να αποφύγετε αν φαίνεται λίγο συνετοί στα έξοδά σας. Τώρα, η διέλευση του Ερμή από τον υδροχώο από τις 11 μέχρι και τις 31 Γενάρη ενεργοποιεί τον 4ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου. Έτσι, το διάστημα που ακολουθεί είναι κατάλληλο να προωθήσετε θέματα που αφορούν στην διακόσμηση του σπιτιού σας ή ακόμα και σε μία μετακόμιση. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέξετε και πάλι λίγο τα οικονομικά σας, καθώς το τετράγωνο που σχηματίζει ο Άρης με τον κυβερνήτη τον οικονομικό σας, τον Δία, στις 9 του Γενάρη, συνιστά να βάλετε λίγο φρένο στα περιττά έξοδα, έτσι ώστε να αποφύγετε πονοκεφάλους. Τώρα, ταξίδια, νομικές υποθέσεις, σεμινάρια και επιχειρήσεις βρίσκονται στο στόχαστρο μιας πολύ καλής πανσελίνου, η οποία γίνεται στις 16 Ιανουαρίου στο φιλικό ζώδιο του καρκίνου. Αν πρόκειται να προβείτε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, δηλαδή να κάνετε ένα μεγάλο ταξίδι επαγγελματικό, αν έχετε μπροστά σας μια νομική υπόθεση, πιστεύω ότι θα πρέπει να τσεκάρετε με όλες τις λεπτομέρειες, αλλά στο τέλος εσείς θα είστε αυτοί που θα βγείτε νικητές. Τα αισθηματικά σας τώρα που σας ενδιαφέρουν πολύ βελτιώνονται σταδιακά με την Αφροδίτη να έχει κάνει κατάληψη στον τομέα της επικοινωνίας. Ο ήλιος από τις 20 Γενάρη μέχρι τις 18 Φλεβάρη στον υδροχώο θα σας βοηθήσει να λύσετε και οικονομικές διαφορές. Τέλος, η νέα σελήνη, η δεύτερη νέα σελήνη, που γίνεται στις 30 του μήνα, θα φέρει σε πολλούς από εσάς μια ανακουφιστική αίσθηση ηρεμίας και σταθερότητα στον οικογενειακό τομέα. Επιπλέον, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση και στα οικονομικά σας, που το τελευταίο διάστημα σας έχουν ταλαιπωρήσει πολύ και όχι μόνο εσάς. Φροντίστε ωστόσο να βάλετε προτεραιότητες και με την αντίθεση του δικού σας Πλούτονα με το Δία στις 31 του μήνα, την τελευταία μέρα, να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο και τα έξοδά σας, αλλά και τις απαιτήσεις σας από τους άλλους. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις φαίνεται ότι δεν σταματούν τις γιορτινές μέρες ούτε και την πρωτοχρονιά, καθώς φαίνεται ότι κάνετε έναν αγώνο δρόμο εσείς τοξότες, προκειμένου να τα προλάβετε όλα. Με την καλή σας διάθεση αλλά και με τη βοήθεια των ανθρώπων που σας αγαπούν, καταφέρνετε όχι μόνο να βγείτε νικητές και ασπροπρόσωποι, αλλά να κάνετε και μια λαμπερή εμφάνιση, είτε διοργανώσετε μια γιορτή στο σπίτι σας, είτε βγείτε έξω μέσα σε αυτές τις γιορτινές μέρες. Με τη νέα σελήνη μάλιστα στον εγώ καιρο και το δεύτερο ηλιακό σας σπίτι, γίνεται σκόπιμο να ασχοληθείτε και κάπως πιο επισταμένα με τα οικονομικά σας, αυτά τα έρματα οικονομικά, και να φροντίσετε να τακτοποιήσετε και λίγο τις υποχρεώσεις σας προς τρίτους ή να αποτιμιεύσετε ένα ποσό που θα σας φανεί κυριολεκτικά σωτήριο λίγο αργότερα. Τώρα, η παραμονή του Ερμή στον υδροχώο και το τρίτο ηλιακό σας σπίτι από τις 11 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 του μήνα θα βοηθήσει να επικοινωνήσετε καλύτερα με τα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντός σας. Τόσο εσείς όσο και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται γύρω σας θα γίνετε πιο εξωστρεφείς, θα ανταλλάξετε απόψεις
και θα φτιάξετε μια καλή παρέα μέσα από την οποία είναι πολύ πιθανό να κάνετε και κάποιες πάρα πολύ ευχάριστες νέες γνωριμίες. Η πρώτη πανσέληνος τώρα το 2014 που πραγματοποιείται στις 16 Ιανουαρίου στον καρκίνο επηρεάζει τον τομέα της υλικής και της αισθηματικής σας ασφάλειας. Θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί και πάλι στα οικονομικά σας και φιδωλοί με τα έξοδά σας. Η σωστή διαχείριση των χρημάτων σας πιστεύω ότι θα σας απαλλάξει από πονοκεφάλους που θα μπορούσατε να έχετε αργότερα. Διοχετεύστε την αναδρεναλίνη γενικότερα που θα αισθάνεστε εκείνες τις ημέρες στο σπορ του έρωτα. Μάλιστα, με το πέρασμα του ήλιου στον υδροχό από τις 20 Γενάρη μέχρι τις 18 Φεβρουάριο, θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε καλύτερα με τον σύντροφό σας. Τέλος, η νέα σελήνη, η οποία ενεργοποιεί στις 30 του μήνα τον τρίτο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας, σας παροτρύνει να βάλετε σε εφαρμογή όλα τα σχέδιά σας. Οι επαφές με ανθρώπους κλειδιά, θα έλεγα, θα σας βοηθήσουν να κλείσετε πολύ σημαντικές συμφωνίες, από τις οποίες θα έχετε σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκεροι, ο ήλιος παραμένει στο ζώδιο σας φυσικά και την πρωτοχρονιά και σχηματίζει τη νέα σελήνη στον αστερισμό σας, ενώ στις 3 του μήνα διαμορφώνει τετράγωνο με τον Άρη μέσα από το ζυγό και τον τομέα της καριέρας σας. Έτσι, παρά την εορταστική ατμόσφαιρα αυτών των ημερών, ίσως είστε αναγκασμένοι εκ των πραγμάτων να εργαστείτε περισσότερο και να διασκεδάσετε λίγο λιγότερο. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε ίσως ένα χαρούμενο κλίμα στον χώρο της δουλειάς σας και να ανταλλάξετε δώρα, ίσως και ευχές με τους συναδέλφους και τους συνεργάτες σας. Όσοι μάλιστα είστε ελεύθεροι, είναι πολύ πιθανό να κάνετε μια γνωριμία έκπληξη μέσα στον εργασιακό χώρο σας. Στις 11 του Γενάρη, ο Ερμής θα περάσει στον υδροχό και τον τομέα τον οικονομικό σας, στον οποίο θα παραμείνει μέχρι και το τέλος του μήνα. Το διάστημα αυτό πιστεύω είναι ότι χρειάζεται για να απεξαρτηθείτε από κάποιες υπερητές πολυτέλειες, ίσως ακόμα να περάσουν και κάποιο, και ένα ποσό στο χέρι σας που θα σας βοηθήσει να ξεπληρώσετε έτσι κάποια δάνεια, κάποιες εκκρεμότητες και να αισθανθείτε πολύ καλύτερα και ψυχολογικά. Η πρώτη πανσέληνος της χρονιάς που σχηματίζεται στις 16 Γενάρη εγώκερη γίνεται απέναντι στο ζώδιο σας, στο ζώδιο δηλαδή του καρκίνου, και θα πρέπει να σας κάνει λίγο περισσότερο προσεκτικούς στον τομέα των σχέσεών σας. Μια παροδική κρίση στο γάμο σας ή στην αισθηματική ζωή σας είναι πολύ πιθανή μέσα σε εκείνες τις μέρες, δηλαδή στα μέσα του μήνα. Αν πραγματικά θέλετε να την αποφύγετε, θα πρέπει να συγκρατήσετε τα νεύρα σας, να παραμείνετε νυφάλιοι και να μην δώσετε συνέχεια σε μια πρόκληση από την πλευρά του συντρόφου σας ή από την πλευρά του προσώπου που σας ενδιαφέρει ερωτικά. Τέλος, τα οικονομικά ζητήματα θα σας απασχολήσουν με τη νέα σελήνη στις 30 του μήνα. Πολλοί από εσάς θα καταφέρετε να βρείτε τρόπους να τακτοποιήσετε κάποιες εκκρεμότητες που σας έχουν γίνει βραχνάς. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από μια συμφέρουσα πώληση, μέσα από ένα δάνειο, ακόμα και μέσα από μια κληρονομιά ή ακόμα και από ένα τυχερό παιχνίδι. Η αναζήτηση της επαγγελματικής σταθερότητας θα είναι το πρώτο μέλημά σας προς το τέλος του μήνα και πιστεύω ότι θα καταφέρετε πραγματικά θαύματα. Η αισθηματική ζωή δε προβλέπεται σίγουρα πλούσιη, με την Αφροδίτη εκεί να γίνεται ορθόδρομη ή απανάδρομη μέσα στο δικό σας το ζώδιο. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Υδροχώοι, η πρωτοχρονιά για εσάς πάντοτε είναι μια ευκαιρία να βάλετε νέους στόχους και να τους πετύχετε μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, αρκετά συχνά παρασύρεστε από την καθημερινότητα και αναβάλλετε για αργότερα τα σχέδιά σας. Φέτος όμως πιστεύω ότι είναι η χρονιά σας και ότι η θέλησή σας είναι πιο ισχυρή από άλλες χρονιές, και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν χρειαστεί να κοπιάσετε λίγο περισσότερο, είστε αποφασισμένοι να κάνετε πολύ σημαντικά βήματα. Προς το παρόν, απολαύστε τις πρώτες μέρες του 2014, επιδοθείτε στο shopping therapy έτσι και σας παίρνει οικονομικά, με μέτρο, και κάντε συμφέρουσες αγορές που θα σας φτιάξουν τη διάθεση, χωρίς βέβαια να αδειάσετε το πορτοφόλι σας. Είπαμε, το 2015 είναι η χρονιά που θα φύγουμε από την οικονομική κρίση. Μην το κάνετε το 2014. Να θυμάστε όμως ότι ανήκετε στους τυχερούς του 2014, εσείς οι υδροχώοι, ιδιαίτερα στον τομέα των σχέσεών σας. Τώρα, στις 11 Γενάρη, ο Ερμής περνά στο δικό σας ζώδιο, στο οποίο θα παραμείνει μέχρι και τις 31 του μήνα. Το διάστημα αυτό, η επικοινωνιακή σας ικανότητα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να εξωτερικεύσετε τα συναισθήματά σας, αλλά και να βρείτε λύσεις στα σχέδιά σας. Την ίδια μέρα, στις 11, τα εξάγωνα της Αφροδίτης με τον
Κρόνο, τον έτερο παραδοσιακό σας κυβερνήτη, και με τον ήλιο θα σας παρακινήσω να πάρετε πρωτοβουλίες και να ξεκινήσετε τις προσπάθειες που θα σας οδηγήσουν σε μια μακροπρόθεσμη επιτυχία. Ευχάριστες εξελίξεις αναμένονται και στα αισθηματικά σας. Με την πλανητική βέβαια έμφαση στον εγώ καιρό και τον τομέα του βαθύτερου ψυχισμού σας, όλη αυτή την περίοδο μπορείτε να πάρετε βαθιές ανάσες ανακούφισης, καθώς τα προβλήματα που περάσατε λόγω Κρόνου από τον Οκτώβριο του 12 παίρνουν σιγά σιγά αναβολή. Βέβαια και η νέα σελήνη η οποία γίνεται στο ζώδιο του καρκίνου έχει άμεση ταύτιση με τη δουλειά σας, το φαινόμενο όμως θα πρέπει να σας κάνει λίγο προσεκτικού στον εργασιακό χώρο και στις σχέσεις με τους συνεργάτες σας. Τέλος, η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο, η δεύτερη νέα σελήνη, στις 30 του Γενάρη, θα σας κάνει ακόμα περισσότερο αισιόδοξους. Καθώς το φαινόμενο συμμετέχει με ένα πολλά υποσχόμενο εξάγωνο και ο δικός σας κυβερνήτης, ο Ουρανός, προαισθηματιστείτε για θετικές ανατροπές, ακόμα και για ουρανοκατέβατα κέρδη, ορχόη. Και τελειώνουμε με τους Ιχθύς. Ανήκετε στην ομάδα των ζωδίων Ιχθύες της παράδοσης και οι γιορτινές ημέρες για σας σημαίνουν πολλά. Σημαίνουν τη θαλπορή καταρχάς ενός ζεστού σπιτικού. Φέτος μάλιστα μικρές ή μεγάλες εκπλήξεις και την πρωτοχρονιά αλλά και τις επόμενες μέρες, στις αρχές του 2014, θα σας δώσουν ένα διαφορετικό τόνο και θα κάνουν ακόμα πιο ευχάριστη την ατμόσφαιρα. Μάλιστα, πολλοί από εσάς θα κάνετε νέα ξεκινήματα με την νέα σελήνη στο φιλικό ζώδιο του εγώ καιρό ή θα δείτε φίλους τους οποίους είχατε να δείτε εδώ και πολύ καιρό. Με τον Ερμή να περνά στη σκιά του ηλιακού οροσκοπίου σας από τις 11 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Είναι το πλέον κατάλληλο διάστημα για να κάνετε μεγάλα άλματα στην καριέρα σας. Αφιερώστε χρόνο και σκέψη προκειμένου να πάρετε τελικές αποφάσεις, ολοκληρώστε εκκρεμότητες και κυρίως μη βιάζεστε. Πολύ σύντομα θα δείτε όλα τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. Ακόμα και η πρώτη πανσέληνος της χρονιάς Ιχθύες που γίνεται στις 16 του μήνα διάκεται πολύ θετικά με τον αστερισμό σας, γίνεται στο φιλικότατο ζώδιο του εγώ καιρό, δίνει νέα όθηση στην ερωτική ζωή σας και φέρνει θετικές εξελίξεις τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα αισθηματικά σας ζητήματα. Με την Αφροδίτη στον αρμονικό εγώ καιρό, μετράτε τα θύματα της γοητείας σας και τελειωμό δεν έχετε. Παρ' όλα αυτά, με το πέρασμα του ήλιου στον υδροχό στις 20 του μήνα και μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου, θα αλλάξετε ίσως και κάποιες νοοτροπίες σε σχέση με τις σχέσεις που θεωρούνται σημαντικές. Τέλος, η νέα σελήνη στις 30 του μηνός, που σχηματίζει τη σκιά του ηλιακού οροσκοπίου σας Ιχθύς, θα αποδειχθεί πολύ θετική για τα επαγγελματικά αλλά και για τα αισθηματικά σας ενδιαφέροντα, εφόσον νιώθετε έτοιμοι να δώσετε και να πάρετε αγάπη. Αυτό εξάλλου είναι κάτι το οποίο το κατέχετε. Η εξωστρέφεια που θα αναπτύξετε και η συμμετοχή σας σε διάφορες δραστηριότητες θα γίνουν τελικά αιτία να αναπτύξετε και να διευρύνετε τον κοινωνικό σας κύκλο, και ενώ πολλοί από εσάς θα δημιουργήσετε και ένα νέο δεσμό. Μάλιστα, ορισμένοι θα συγκρίνετε μια καινούργια σχέση με μια παλιά, γεγονός που θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε πλέον τα συναισθήματά σας. Ίσως θελήσετε να αποδεσμευτείτε προκειμένου να χαρείτε την ελευθερία σας, αλλά πρέπει να αποφύγετε το ρίσκο που μπορεί να μετανιώσετε αργότερα. Γενικά όμως, ακόμα και να το κάνετε και αν αποδεσμευτείτε, μια νέα γνωριμία, ένας νέος έρωτας βρίσκεται πρώτων πυλών. Ιχθύς. Και αυτό για νέους έρωτες, για ευχάριστα πράγματα, για την Dolce Vita, για όλα όσα κάνουν τη ζωή μας όμορφη. Το εύχομαι και για τα 12 ζώδια, Μαρίνα μου. Εύχομαι ο Γενάρης να είναι πραγματικά ο πρώτος μήνας, έτσι που θα μας δώσει μια ευχάριστη γεύση και θετικές εξελίξεις σε όλες τις υποθέσεις μας. Για όλους τους συνανθρώπους μας. Αυτό κατάλαβα αγάπη. Τώρα που το διάβασες και εσύ και για το δικό μου ζώδιο που το παρατήρησα και περισσότερο. Αλλά είχες να πεις πάντα κάτι πάρα πολύ καλό. Ναι, υπάρχει και η θετική νότα μέσα στο Γενάρη και πραγματικά είναι μια θετική νότα την οποία όλοι μας την χρειαζόμαστε. Όλοι μας την έχουμε ανάγκη και την έχουμε σε όλους μας. Και εγώ βέβαια. Πολύ καλή χρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εγώ Γιώργο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, έτσι, με χαρά, με ευτυχία. Και να μην χάνουμε και την ελπίδα μας και το ενδιαφέρον μας και τους στόχους ζωής που βάζουμε. Να το πετύχουμε. Πολλά φιλάκια από μένα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Γεια σας.